Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για το κάλεσμα σήμερα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος να έρθουμε εδώ και να καταθέσουμε τις απόψεις μας και τη δράση της Ομοσπονδίας, όπου εδώ σήμερα ακούγονται, καταγράφονται τα προβλήματα του τόπου μας και όλοι μαζί να τα παλέψουμε μετά για την επίλυσή τους. Η Ομοσπονδία Πολιτικών Συλλόγων Ξηρομέρου, εμείς είμαστε ετεροδημότες βασικά, ζούμε στην Αθήνα, είναι το κίνημα των ετεροακαρνάνων, των ξηρομεριτών για μένα που είμαι πρόεδρος όσων ζούμε στην Αθήνα και προσπαθούμε να διατηρήσουμε να προβάλλουμε και να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, να προβάλλουμε κάθε τι πνευματικό και να προτάξουμε το συλλογικό από το ατομικό και τέλος να προστατεύσουμε ό,τι έχει απομείνει από το φυσικό μας περιβάλλον. Και χαριτολογώντας να πω ότι εμείς πραγματικά δουλεύουμε στην Αθήνα. Αλλά νιώθουμε ότι δουλεύουμε στην Αθήνα και μένουμε στην Ετωλοκαρνανία. Το λέω αυτό πραγματικά με την έννοια την αγάπη που έχουμε. Βέβαια, πολλοί θα πούνε ότι οι σύλλογοι, ξέρω εγώ, παλιότερα ήταν και έχει περάσει η μπογιά τους ή οτιδήποτε. Αλλά όμως εμείς θέλουμε να τους πούμε ότι όντως πραγματικά παλιά μπορεί να υπήρχαν σύλλογοι και να υπήρχε μεγαλύτερη δραστηριότητα ή οτιδήποτε κάτι σε διαφορετικό. Εμείς όμως λέμε ότι δέντρο χωρίς ρίζες και λαός, χωρίς παράδοση και ιστορία, θα γίνει φύλλο στον άνεμο της παγκοσμιοποίησης και θα χαθεί στο πέρασμα των χρόνων. Όλοι οι σύλλογοι είναι πυρήνες που μας ενώνουν, άρα είναι και απαραίτητοι για την κοινωνία. Εμείς προσπαθούμε στην περιοχή μας με δρέαφορες δράσεις να κρατήσουμε ζωντανή, να την κρατήσουμε ζωντανή και να μην ερημοποιηθεί εντελώς με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Βέβαια, όλα αυτά πραγματικά χωρίς πόρους από το κράτος, χωρίς κανένα κεντρικό σχεδιασμό από την πολιτεία, έτσι, και παλεύουμε μόνοι μας για όλα τα προηγούμενα που προανέφερα. Και όταν μιλάμε για μια πολιτιστική δραστηριότητα που πραγματικά εκ μέρους των συλλόγων είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Και πολλές φορές θέλοντας να κάνουμε μία εκδήλωση ή μία δράση, βρίσκουμε απέναντί μας επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά ζητάνε για να κάνουμε όλα αυτά εμείς που πραγματικά ανιδιοτελώς θέλουμε να προσφέρουμε σε ύψη, σε οικονομικά δυσκολία και πραγματικά μερικές φορές είναι αποτρεπτικά. Σαν Ομοσπονδία έχουμε συμμετάσχει, έχουμε κάνει συνέδρια, έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας για όλα αυτά. Οι μερίδες που είχαν θέμα την ανάπτυξη, το περιβάλλον, τις αρχαιότητες, βιολογικές καλλιέργειες και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ο αγώνας που κάναμε όλοι, συμμετέχοντας στο πολιτιστικό κίνημα της περιοχής μας, να μην χαθεί ο πολιτιστικός μας πλούτος, να μην χαθεί το φιλόθυμο και να μην χαθεί η μάνα γη που μας γέννησε. Με όλα αυτά, θέλω να πω ότι συμμετέχουμε και υπερασπίζουμε κάθε φορά όλα τα προβλήματα, όπως ήταν το πλατιγιάλι, βιορευστά, ανεμογεννήτριες που είναι τώρα φωτοβολταϊκά, εκτροπή αχελώου, κλείσιμο υπηρεσιών που όπως βλέπετε στην περιφέρειά μας, στις γύρω έχουν κλείσει οίκα, εφορίες, όλα πάνε κεντροποιημένα και με αυτόν τον τρόπο ερημοποιείται η ύπαιθρος, κλείσιμο τραπεζών και όλα αυτά. Θέλω να δηλώσω ότι είμαστε κοντά στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και όλους τους επαγγελματίες εδώ του νομού μας και υποστηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά μας, διότι και εμείς προερχόμαστε από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ.